Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβετε πόσο μας κοροϊδεύουν όλα αυτά τα ζωντόβολα. Ούτε ένας, ούτε δύο. Αλλά συνολικά 41 μεγαλοφυλέτες του ελληνικού δημοσίου έστειλαν το εξώδικο του Αρτέμις ώρα για να πληρώσουν την εφορία. Τα ποσά πραγματικά ζαλίζουν. Οι οφειλές ξεκινούν από εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται ιδιώτης που χρωστάει στην εφορία κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν λοιπόν επιχειρηματίες, σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι χρωστάνε και στέλνουν αυτά τα εξώδικα στην εφορία και καλά για να ξεχρεώσουν. Κάποιοι το κάνουν, εγώ πιστεύω, και να καθυστερήσουν τις διαδικασίες. Το καλοκαίρι του 2016, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανήρτησε τα ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων οφειλετών του δημοσίου με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ. Έχουμε ετοιμάσει τις εντολές εξουσιοδότησης και εδώ πρέπει να καταλάβετε ότι δεν σας κάνουν χάρη. Αλλά ούτε είμαστε υπάλληλοι σας. Σας φωνάζουμε να έρθετε στο μεγάλο κάλεσμα να παραλάβετε το πλούτο σας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 41 από τους οφειλέτες που αναφέρονται στις παραπάνω λίστες έστειλαν το εξώδικο τους ώρα στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Γνωρίζετε ότι το ΦΠΑ που πληρώνεται και έχει ποινικό αδίκημα και πάτε φυλακή και σας λαμβάνουν Έλληνες αστυνομικοί δεν πάει στο Ταμείο του Κράτους μας. Το γνωρίζετε αυτό? Σύμφωνα με έγγραφο ντοκουμέντο, ο ΠΑ, με άφημη που τελειώνει σε 48, χρωστά 1.304.083 ευρώ. Ο ΠΗΤΑ, με άφημη που τελειώνει σε 08, χρωστά 7.914.908 ευρώ. Η ΞΥΦΗ, με άφημη που τελειώνει σε 11, χρωστά 5.035.892 ευρώ. Το Live News προσπάθησε να επικοινωνήσει με έναν προς έναν από τους συγκεκριμένους οφειλέτες. Κάποιοι δεν βρίσκονταν καν στον τηλεφωνικό κατάλογο. Άλλοι είχαν φραγή κλήσεων. Αρκετοί δεν απάντησαν, ενώ όσοι μας μίλησαν δεν θέλησαν να τοποθετηθούν δημοσίως για το θέμα. Έχουμε την πρόσωρα εποχή και την μετάσωρα εποχή. Και δεν πρόκειται για ανθρώπους που χρωστάνε 5 δεκάρες σε ασφαλιστικούς φορείς στο κράτος και σε τράπεζες, αλλά για φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους εδώ και πολύ καιρό, αφού απαιτούνται χρόνια για να τελεσιδικήσει μια οφειλή προς το δημόσιο. Όσο σε κάποιος δουλεύει το κόλπο, δηλαδή υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση μέχρι η εφορία να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται και να στείλει μια επιστολή, το να στείλει ένα εξώδικο 43 ευρώ και να καθυστερήσουν λίγο χρονικό διάστημα, δεν τους είναι κακή ιδέα. Από τους 41 μεγαλοφυλέτες που απέστειλαν το εν λόγω εξώδικο, το ελληνικό δημόσιο διεκδικεί ποσό άνω των 43 εκατομμυρίων ευρώ. Και ειδικότερα 43.208.207 ευρώ. Στο ποσό αυτό που χάνεται από τα κρατικά ταμεία, τουλάχιστον προς το παρόν, θα πρέπει να προσθεθεί και ακόμα ένα μεγάλο ποσό που αντιστοιχεί στα υπόλοιπα εξώδικα που απέστειλαν περίπου 6.000 πολίτες πιστοί τους ώρα. Δυστυχώς, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τέτοια μεγάλη οικονομική επιφάνεια θα χάσουν τις περιουσίες και τα σπίτια τους. Όσο το φαινόμενο πάντως με τα εξώδικα των οπαδών ώρα, αλλά και εκείνων που εκμεταλλεύονται αυτή τη διαδικασία και δηλώνουν πιστοί της Ελλήνων Συνέλευσης για να κερδίσουν χρόνο στις οφειλές τους γιγαντώνεται, τόσο επιτείνεται και η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από το κράτος.